Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα σας φαίνεται λίγο περίεργη η φάση γιατί βλέπετε ένα καινούριο πλάνο, ένα μάτσο αντικείμενα, εργαλεία μάλλον, που μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, μπορούμε να πούμε, σε μοντελισμό. Να πω ότι πιο πολύ αυτό το βίντεο γίνεται ενημερωτικά, πιο πολύ για να σας ενημερώσω ότι ξεκινάει κάτι καινούριο και να δείτε σε πρώτη φάση τα εργαλεία που πήρα γι' αυτό. Δεν σας πω ότι ξεκινάει, δεν σας κάνω spoil, μαντέψτε κάτω στα σχόλια τι μπορεί καινούριο να ξεκινάμε, με τι μπορεί να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε. Πήραμε κάποια εργαλειάκια, αλλά ας ανοίξουμε πρώτα το κουτί. Έτσι κράτησα και ένα κουτί, παρόλο που το άνοιξα για να δω αν ήρθαν όλα κομπλέ και αυτά, μην έσπασε τίποτα γιατί έχει τέτοιες μαλακίες μέσα. Πώς το λένε, το κράτησα το κουτί για να κρατήσουμε λίγο και το εθιμοτυπικό του unboxing. Αυτά τα βρήκα, όλο αυτό το κουτί ήρθα από το Ικαλφάκι. Έψαχνα γενικά που θα βρω τη στάμη για διάφορα πραγματάκια, μπουγιές και τέτοια, και τα βρήκα όλα εκεί. Έψαξα στο site στάμη για Europe, αν θυμάμαι καλά, και μου βγάλει τον Ικαλφάκι σαν επίσημο αντιπρόσωπο ή κάτι τέτοιο. Και όπως ήρθανε, εντάξει, τώρα εδώ μυρίζουν κιόλα όλα πάρα πολύ. Έχουμε εδώ κάποια πραγματάκια, είναι έτσι όπως είναι μέσα βαλμένα, και αυτά θέλω να δείτε, μου άρεσαν πάρα πολύ. Εδώ μέσα, αυτό πρέπει να είναι για να γεμίσει τα κενά. Α, όχι, όχι, ψέματα. Εδώ μέσα ήταν αυτά. Εδώ μέσα ήταν αυτά, απλά μετά δεν μπόρεσα να τα ξαναβάλω μέσα και τα έβγαλα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αυτά τα δύο, η περίφημη τάμια που σας λέω. Έχω ακούσει ότι την προφέρουν και ταμίγια και τάμια. Εγώ νομίζω όμως το πιο σωστό είναι τάμια από ό,τι έχω ακούσει κιόλας. Αυτά είναι δύο στην ουσία γυαλόχαρτα, ας πούμε, σε στυλ σφουγγάρι, για να μπορείς να τρίψεις την επιφάνεια που θες, να κάνεις πιο λεία ή να βγάλεις κάποιο κομμάτι, ξέρω εγώ, και να γίνει να, να τα τρίψεις με αυτά. Τι άλλο έχουμε εδώ, έχουμε ένα. Αυτό μπορούμε να το δούμε, νομίζω. Έχουμε μια λαβίδα, τσιμπίδα, τσιμπιδάκι, ξέρω εγώ. Και αυτό τσιτάμια, πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι είδα, βγάζουν αυτή την εταιρεία σαν από τις καλύτερες εταιρείες, ξέρω εγώ, για αυτή τη δουλειά. Το λαβιδάκι μας, να πούμε, Craft Tools όπως μας το γράφει, έχει και εδώ προστατευτικό. Ναι, ρε φίλε. Δεν είναι πολύ μητέρη μπροστά, δεν είναι πολύ τέτοια για να κόψει τα αυτοκόλλητα και αυτά, ή ό,τι θέλουμε να κολλήσουμε ή να γρατζουνίσει κάτι. Πάρα πολύ καλό αυτό. Θα δείτε, τώρα δεν θα μπω σε βάθος, ας πούμε, σε τι θα χρησιμοποιήσουμε τον καθένα, για να μην σας κάνω και spoil όπως είπα. Και εδώ πήραμε κάποια χρωματάκια. Εδώ τώρα έχουμε το γκρι χρώμα panel line, αυτό για τις γραμμές που έχουν τα panel, θα δείτε πως χρησιμεύει αυτό και γίνονται κατευθείαν όλη η γραμμή χωρίς να βάφεις με πινέλο ή κάτι τέτοιο, κατευθείαν με αυτό εδώ. Έχουμε μαύρο, έχουμε γκρι, έχουμε μέσα τι, αυτό τώρα να είναι το καφέ, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το σκούρο καφέ και αυτό όταν τα ανοίξουμε μέσα, θα σας δείξω περίπου πως είναι άμα ανοίξει κιόλας, είναι κάπως έτσι, άμα ηχηθεί κιόλας. Βλέπετε, έχει μέσα αυτό το μικρό πινελάκι. Θα δείτε στα επόμενα βίντεο και σε αυτό που θα ξεκινήσουμε, που λέω να ασχοληθούμε. Θα δείτε τι περίπου κάνουν αυτά εδώ. Μπορούμε να τις αφήσουμε εδώ τις μπουργιές. Έχουμε εδώ. Ποιο χρώμα είναι αυτό? Α, το light grey. Αυτό το χρώμα δεν ξέρω γιατί το πήρα. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσω. Απλά το πήρα έτσι για να υπάρχει, ας πούμε. Αυτές είναι enamel οι μπουργιές. Είναι enamel, enamel, πώς προφέρεται. Και μόλις τις ανακατέψει λίγο κατευθείαν, βλέπετε ότι πηγαίνει από κάτω σε όλο το. Σε όλο το μπουκαλάκι το χρώμα ανακατεύεται σωστά. Συνεχίζουμε, τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε γκρι. Γκρι λέω, εδώ έχουμε καφέ. Το καφέ καφέ, ενώ το άλλο ήταν σκούρο καφέ. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα το χρησιμοποιήσω. Αλλά θα δούμε αυτό. Άμα δεις μόλις την ανακατέψεις λίγο, κατευθείαν πηγαίνει το χρώμα πάντου, βλέπετε. Μας πήρε χρώμα. Γαμάτι. Και μέσα, όπως είπαμε, όπως είδαμε πιο πριν, μυρίζουν αρκετά. Δηλαδή και από εδώ που την ανοίγω, ενώ απέχω λίγο από την κάμερα, μυρίζω, ενώ απέχω λίγο από αυτό, μυρίζει, ήρθε μέχρι εδώ η τζούρα, να πούμε. Έχουμε εδώ και άλλα δύο, τι άλλα πήραμε, αυτό πρέπει να είναι το ακριλικό, νομίζω, το thinner, ας πούμε. Acrylic thinner, όπως, ή όπως το έγραφε. Αυτό, ναι, αυτό είναι και αυτό της τάμια, acrylic paint thinner, αυτό τώρα το βάζεις, ας πούμε, και βάζεις μια μπατονέτα ή κάτι τέτοιο εδώ και κάνεις, ξέρω εγώ, που έχει περάσει αυτά για να διαλύεις το χρώμα, για να το καθαρίσεις. Πήρα το μικρό μπουκαλάκι γιατί από ό,τι είδα φτάνουν αυτά αρκετά και μου άρεσε κιόλας. Είχε και πιο μεγάλο, που το πιο μεγάλο συμφέρει πάρα πολύ, αλλά τώρα θα είναι εκείνο ένα μπουκάλι. Αν τελειώσουμε αυτό, μπορούμε να πάρουμε εκείνο να δούμε ότι τελειώνει γρήγορα. Εδώ έχουμε τον φίλο Mark Setter ή τον Mark Softer. Εδώ πρέπει να είναι ο Mark Softer, ο Μάρκος Softer, να πούμε. Για να δούμε για αυτός. Και είναι ο Νίο, νέο, Mark Softer νέο. Θα σας εξηγήσω σε λίγο πού χρησιμεύει αυτό και θα τα δείτε κιόλας, εννοείται. Τι άλλο έχουμε μέσα εδώ, έχουμε κάτι άλλο. Όχι, μας βάλαν, βλέπω τα παιδιά εκεί από τον Καλφάκι, δυο περιοδικά. Τώρα για καλό τα βάλατε αυτά, ρε παιδιά, να πούμε ζημιά θα πάθουμε. Για να τα δούμε λίγο έτσι μια βολτίτσα εδώ.
Έχουμε εδώ 20 χρόνια, μας λέει. Εδώ πρέπει να είναι μοντελισμός καθαρά ελληνικά, δίνοντας άλλο αέρα στα μοντέλα σας. Έχουμε εδώ τα χρώματα. Ωραία, φίλε. Αυτά είναι γούστα. Ωραίο περιοδικάκι και φαίνεται αρκετά παλιό. Φαίνεται αρκετά παλιό, όπως είναι, ξέρω εγώ. Αυτά μας λέει πότε είναι. Πω, τι λες τώρα. Ή όχι, ρε, όχι, όχι, το είναι ο δός. Εντάξει, λέω το 97, δεν νομίζω. Και εδώ, ας πούμε, σαν να βλέπουμε τα νέα, ξέρω εγώ, από. Και τα νέα του μοντελισμού και αυτά, αλλά πρέπει να είναι παλιό, γιατί βλέπω 4,95 να βγει και αυτό το τέταρτο στο 95 να είναι αυτό το περιοδικό. Τι λέει, φίλε. 20ετία και βάλε περιοδικό, ε. Ποιο είναι σαν εμένα, μαζί με εμένα αυτό γεννήθηκε, αν είναι του τότε και δεν κάνω λάθος. Και το δεύτερο έχουμε νέα IBMS Ελλάδας και αυτό διαγωνισμό στο 95. Ναι, φίλε, είναι 95, όντως. Τι λες, εδώ έχει γούστα. Αμάν, κατευθείαν στη σελίδα μας πέσαμε. Κατευθείαν στα γούστα πέσαμε. Τι λέει, ρε φίλε. Δεν σας λέω σίγουρα αν θα ασχοληθώ με κάτι τέτοιο ή με κάτι άλλο. Όπως είπα, μπορείτε να το μαντέψετε εσείς και μόλις έρθει η ώρα να δείτε αυτό που είναι να δείτε που σας λέω, θα πείτε, ω, ξέρεις, εγώ το μάντεψα πάνω στο βίντεο του, στο τάδε βίντεο που έδειξε τα εργαλεία του φίλος Διαμαντής. Και θα πείτε, ξέρεις, εγώ μάντεψα με τι θα ξεκινήσω διαμαντής. Πάρα πολύ ωραία, δύο ωραία περιοδικάκια. Ευχαριστούμε πολύ σαν δωράκι. Και αυτά που πήραμε, όπως είπαμε τώρα από τον Καλφάκι, είναι εδώ τα χρώματά μας, τη στάμια. Έχουμε εδώ όλα τα χρώματα. Δεν ξέρω, από αυτά νομίζω το πιο βασικό που θα χρησιμοποιήσω θα είναι το μαύρο. Άντε και κάνα καφέ τώρα, το γκρι και το άλλο δεν ξέρω, αλλά θα δούμε. Αυτά δεν μας χρειάζονται. Και αυτό, όπως είπαμε, και αυτό το thinner. Διαλυτικό, ας πούμε. Τώρα, αυτό εδώ, μαζί με αυτά εδώ τα δύο, αυτά ήρθαν από το Hobby Gallery της Θεσσαλονίκης, αν θυμάμαι καλά, ο Καλφάκης είναι στην Αθήνα. Εδώ αυτό τώρα, αυτά τα δύο που λέμε, το Mark Setter, όπως βλέπετε, και το Mark Softer, αυτά είναι για τα αυτοκόλλητα. Το Softer απλά κάνει το αυτοκόλλητο, το μαλακώνει λίγο, ας πούμε, για να πάρει μια καλή καμπύλη, αν θέλουμε να το κολλήσουμε κάπου καμπυλωτό, ή βασικά για ακριβώς το αυτοκόλλητο, το decal, ας πούμε. Και το Mark Setter είναι για τα άλλα, τα water slide decals, που όταν το βάζεις, περνάς μια από αυτό, ας πούμε, και κάτω λίγο και από πάνω, για να κολλήσει καλά και να γίνει ένα με την επιφάνεια που θες το κολλήσεις. Αυτό, όπως είπα, απλά εδώ τα άνοιξα, γιατί η παραγγελία μου εδώ είχε μαζί και κάτι άλλο που δεν θα σας κάνω spoil, είχε μαζί από αυτά που σας είπα ότι θα ξεκινήσω. Και δύο αυτά νομίζω θα μας βοηθήσουν από την Model Craft. Είναι εδώ ένα σετάκι με τρία flexis άντρες, όπως μας το λέει, εδώ σαν σφουγγαράκι, ξέρω εγώ. Σάντερ, σαν αυτό που λέμε για λόχαρτο, ξέρω εγώ, έτσι. Είναι να τρίψεις και να λιάνεις την επιφάνεια που θες, όπως τα άλλα που είδαμε. Απλά εδώ σε άλλη φάση. Και εδώ μας λέει ότι έχουμε fine, coarse και medium. Το 60% εντάξει, πρέπει να είναι αυτό εδώ. Ναι, το 60% βλέπετε πόσο τραχή είναι, και αυτό άμα ξεκινήσει, θα ξύνει το πλαστικό, θα το κάνει μεγάλη ζημιά, μπορεί να πάρουμε ολόκληρο κομμάτι. Οπότε όχι αυτό. Πιο πολύ αυτό το πήρα για το 600 με 1000, να δοκιμάσω το 600 με 1000. Τα άλλα είναι ακόμα πιο απαλά, ακόμα πιο πυκνό είναι το γκρι του, α πούμε, δεν ξέρω πώς το πω στα ελληνικά. Είναι 1500 και 2000. Ενώ αυτό το πιο πυκνό που έχει εδώ είναι 600 και 1000. Όπως μπορείτε να δείτε. Ναι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Εδώ 600 και 1000. Πήρα δύο από αυτό και θα μας χρησιμεύσουν, πιστεύω. 240 και 400 είναι το άλλο που έχει από ό,τι μας λέει. Τι άλλο πήραμε, πήρα αυτά εδώ από το GE Hobbies, GE Hobbies, πώς το λένε, αν θυμάμαι καλά, πάλι ελληνικό site. Τα οποία αυτά θα μας χρειαστούν για χρωματάκια, αυτά ή να βάλεις νερό και να βάλεις τα water slide decal σου μέσα, ας πούμε, μέχρι να γεμίσουν νερό και να κάνεις σωστά τη διαδικασία. Και το τελευταίο και το πιο βασικό, το πιο βασικό από όλα είναι αυτό εδώ, γιατί εδώ έχουμε το κόφτη, το Hobby Knife και τον κόφτη Plastic Cutter, ας πούμε, όπως μπορούμε να το πούμε. Αυτό το πήρα από το eFantasy Θεσσαλονίκη, αυτό το σετάκι, βλέπετε εδώ μόνο 13 ευρώ και έχεις όλα αυτά. Για αρχή εδώ, μετά μόλις εξελιχθούμε λίγο θα πάρουμε καλύτερα πάλι, μπορώ να πάρω τη στάμη για, γιατί τα έχω δει και μου άρεσαν πάρα πολύ, απλά τώρα δεν ψνόμουν να δώσω κάποιο 20 για το κάθε εργαλείο. Και αυτή εδώ μην νομίζετε, και αυτή βγήκε λίγο τσιμπημένη. Δηλαδή τσιμπίδα, ξέρω εγώ, βγήκε κάπου στα 15. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ όπως είναι εδώ, όπως είδα και σε κάποια βίντεο. Μου άρεσε πολύ όπως είναι εδώ. Κάποιες άλλες που είδα κάπου στα 5 ευρώ και αυτά δεν ήταν τόσο καλές. Αλλιώς έχει πιο φθηνές τσιμπίδες σίγουρα. Και εργαλεία έχει πιο φθηνά. Τα στάνταρ είναι αυτά εδώ. Αυτά εδώ δηλαδή. Αυτή η εταιρεία τα βγάζει. Και άλλες εταιρείες τα βγάζουν. Αλλά από ό,τι έχω δει πιο πολύ χρησιμοποιούν αυτήν. Και τη βγάζουν από τις πολύ καλές. Για να δούμε εδώ το σετάκι, να δούμε πώς είναι ο κόφτης μας, το Hobby Knife μας είναι καλά, είναι σαβούρες. Γιατί βγήκαν οικονομικά, σου λέω 13 ευρώ και έχει μέσα όλα αυτά. All the basic tools, ναι, όλα τα βασικά εργαλεία που χρειαζόμαστε. Για να δούμε μέσα πώς είναι. Έχουμε εδώ Assembly Safety Tool Guide. Α, ωραία. Και τώρα που είδα αυτό το θυμήθηκα, το μόνο που δεν μας ήρθε είναι το cutting mat, το self healing mat. Το περιμένω και εκείνο. Απλά εκείνο δεν μπόρεσα να βρω στην Ελλάδα τη στάμια και το παρήγγειλα από το Amazon, γιατί με έκανε ακριβώς το μέγεθος που ήθελα. Ήταν 40-50, κάπου εκεί.
Έχουμε εδώ, εντάξει, για τα εργαλεία μας λέει πού χρησιμοποιείς το κάθε εργαλείο και τα σχετικά. Ωραία, ωραία πραγματάκια. Κοιτούσα και αυτό το σετάκι, όχι το ίδιο σετάκι είναι αυτό, αυτό πρέπει να είναι το... Όχι, το ίδιο σετάκι πήραμε, κοιτούσα και άλλα, έχει metal resin ας πούμε, έχει ένα πιο μεγάλο ακόμα αυτό εδώ ξέρω εγώ, αλλά δεν ψήθηκα να πάω και γιατί θα έχει αρκετά εργαλεία που δεν θα τα χρησιμοποιούσαμε. Και για να δούμε τώρα εδώ, έχουμε κολλητσά, η οποία κολλητσά το μπουκάλι είναι μισογεμισμένο όπως βλέπετε, μας κλέβουνε. Όχι, αυτή είναι στάνταρ, εντάξει. Όπου και αυτή μυρίζει, γενικά έχουν μια μυρωδιά. Το κοφτάκι μας θέλω να δω. Ναι, όχι, είναι καλό, είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και το κοφτάκι. Εντάξει, για αρχή, όπως είπα, μετά θα πάμε σίγουρα σε κάτι καλύτερο. Αλλά μου αρέσει γιατί είναι πολύ λεπτό εδώ και μπορούμε να μας βοηθάει στο να κόβουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε να κόψουμε. Λογικά θα κάνουμε καλή δουλίτσα με αυτό προς το παρόν. Και πρέπει να κόβει. Είναι τώρα να μην δοκιμάσω να κόψω το δάχτυλό μου, γιατί άνετα εδώ μπορεί να φάει φέτα. Ήδη το νιώθει που ξεκινάει να πονάει. Βλέπετε ότι στο δάχτυλο άφησε ήδη σημάδι. Άμα δείτε εδώ, εντάξει, να μην κόψουμε το δάχτυλο, θα είναι πολύ κρίμα να κόψουμε το δάχτυλο, αλλά και ένα νύχι να μην να κόψουμε αυτό άνετα. Όχι, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε το κοφτάκι. Και το hobby knife μας, το οποίο hobby knife μας είναι, έχει αυτογράφει πάνω Army Painter. Εδώ έχουμε αυτό και αν κόβει, αυτό και αν θέλει προσοχή. Λογικά αυτό το ξεβιδώνεις για να αλλάξεις. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξεβιδώνεις για να αλλάξεις, να βγάλεις, για να αλλάξεις αυτό εδώ το κοπίδι. Οπότε δεν θα το κάνουμε τώρα, δεν μας χρειάζεται αυτό το πράγμα σίγουρα. Γιατί προς το παρόν η... αυτή που έχει. Ωρε μάγκα μου, τι λέει ρε φίλε. Λίγο να την κάνεις αυτή, έπαθε ζημιά. Όπου είναι, όχι, κόβει πάρα πολύ. Το hobby knife, εντάξει, λογικό να κόβει τόσο πολύ. Ωραίο, και αυτό μικρούτσικο δεν γλιστράει, λίγο μαλακό ας πούμε γιατί έχει λάστιχο. Με αυτό εδώ θα σκαλίσουμε, θα κόψουμε ό,τι είναι να κόψουμε, θα το δείτε εννοείται και αυτό. Στο προστατευτικό καπάκι του για να μην κοβόμαστε, γιατί εγώ άνετα μπορούσα να έχω κοπεί να μαχαιρωθεί με αυτό εδώ. Λοιπόν, ξεχάσαμε κάτι. Νομίζω όχι, όπως είπαμε εδώ, το πρώτο βίντεο σας κάνω ένα introduction, ας πούμε, σε κάτι καινούριο που ξεκινάει. Αυτά τα εργαλεία όλα θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό που ξεκινάει. Μαντέψτε κάτω στα σχόλια τι μπορεί να είναι. Δεν θα αργήσει, από αφού το δείτε αυτό το βίντεο, δεν θα αργήσει και πολύ για να δείτε και το βίντεο που λέω με αυτό που θα ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε. Αυτά νομίζω, παιδάκια, μετά ένα ενημερωτικό βίντεο πιο πολύ για τους φαν του καναλιού που γουστάρουν να μαθαίνουν νέα του καναλιού και αυτά, να δείτε περίπου πού θα κινηθούμε, ας πούμε, και τι καινούργιο θα ξεκινήσουμε. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το γενικό βίντεο. Τώρα τι θα σας πω, πώς σας φάνηκαν τα εργαλεία, εντάξει, όμορφα είναι, ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, παιδάκια. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και γκί κυρίως βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.